η κοινή ανακοίνωση, πολύ σημαντική ανακοίνωση των πέντε υπουργών εξωτερικών της Ελλάδος, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Αιγύπτου και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, όπου αναφέρει οι υπουργοί ανησυχούν βαθύτατα για την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Λιβύη και επανέλαβαν τη δέσμευσή τους ώστε να μην υπάρχει ξένη στρατιωτική επέμβαση όπως συμφωνήθηκε στη διάσκεψη του Βερολίνου. Υπό αυτό το πλαίσιο, οι υπουργοί καταδικάζουν εντόνως την Τουρκία για τη στρατιωτική της παρέμβαση στη Λιβύη και καλούν την Τουρκία να σεβαστεί πλήρως το εμπάργκο που έχει υποβληθεί από τα Ηνωμένα Έθνη και να σταματήσει να μεταφέρει ξένους μαχητές από τη Συρία στη Λιβύη. Αυτές οι εξελίξεις αποτελούν απειλή για τη σταθερότητα της συγκεκριμένης περιοχής στην Αφρική αλλά και στην Ευρώπη, αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση. Οι αξιωματούχοι επίσης δήλωσαν πως οι συμφωνίες μεταξύ της Τουρκίας και της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης περί των θαλασσίων συνόρων και της στρατιωτικής του συνεργασίας αντιτίθεται με τους διεθνείς νόμους και το εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στη Λιβύη από τον ΟΗΕ. Επιπλέον, συνέστησαν στις δύο αντιμαχόμενες πλευρές να διατηρήσουν εκεχηρία κατά τον ιερό μήνα του Ραμαζανίου, επαναβεβαιώνοντας τις δεσμεύσεις των χωρών τους για την εξέβρεση πολιτικής λύσης στη διαμάχη. Οι υπουργοί καταδίκασαν και τις παράνομες γεωτρήσεις τις οποίες πραγματοποιεί η Τουρκία στην ΑΟΣ της Κύπρου, αλλά και τις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου. Σημαντική και θετική ανακοίνωση, αλλά οι ανακοινώσεις πρέπει και στην πράξη να επιβάλλονται, οπότε μία κοινή στρατιωτική δύναμη η οποία θα περιπολούσε μόνιμα στην Ανατολική Μεσόγειο θα βοηθούσε στην πραγματοποίηση αυτών που θέτει η συγκεκριμένη ανακοίνωση.